πραγματουργείς. Έτσι αρχίζει το τροπάριο που όλοι γνωρίζουμε και τις προκαλούμεθα συχνά, πολύ συχνά. Και το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος μιλάει για την Άγια Σύναξη των 12 Αποστόλων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για τα άφθονα χαρίσματα που έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους, στους 12 Αποστόλους. Με αυτά τα χαρίσματα αγρεύθηκε, πιάστηκε στα δίχτυα των Αγίων του Λόγου, των Αγίων Αποστόλων, ο κόσμος. Και σε αυτά τα δίχτυα μέσα του Λόγου του Θεού, που σκόρπισαν ανά τον κόσμο οι Απόστολοι, είμαστε και εμείς σαγηλευμένοι μέσα. Έχουμε την χάρη, αφού είμαστε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χάρη που μπροστά σε αυτή τη χάρη δεν έχει καμία δύναμη, απολύτως καμία δύναμη ο κόσμος. Δύο ήσαν οι Αγιανάργυροι τότε, το 3ο αιώνα μετά Χριστό. Σκοτάδι, δεν φανταζόμαστε τι σκοτάδι πνευματικό, πηχτό, πηχτό, βασίλευε την τότε εποχή, αφού ο Χριστός ήταν σχεδόν άγνωστος, σχεδόν, στον κόσμο. Πώς αυτό το σκοτάδι να παραχωρήσει τη θέση του στο φως? Δεν συντεριάζει ποτέ, μα ποτέ, το ένα με το άλλο, σκοτάδι και φως. Όπου φως, το σκοτάδι φεύγει. Όπου ο ήλιος, νύχτα παραχωρεί τη θέση στην ημέρα. Αυτή τη θέση είχαν οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα, οι Αγιανάργυροι, σε ονομάζουμε θαυματουργούς, και είναι θαυματουργοί ανά τους αιώνας. Ακούσαμε πως τελείωσε το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Λέγει, αφού είπε όλα τα χαρίσματα, ανέφερε, θα σταματήσουν κάποια στιγμή τα χαρίσματα. Όταν σταματήσει και αυλαία του κόσμου. Και όταν κλείσει πια και ανοίξει ο ουρανός και δεχθεί τα πνεύματα, τα αγαθά πνεύματα, τότε τα χαρίσματα τελειώνουν. Ένα μόνο τελειώνει. Η αγάπη. Είπε, η αγάπη ουδέποτε επίφυγε. Σημαίνει ότι δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν έχει αρχή αγάπη αφού είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη. Δεν έχει τέλος η αγάπη αφού ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος ζει με στην αγάπη έχει τη χάρη του Θεού. Έχει λόγο να προσεύχεται. Έχει λόγο να μιλάει στον Θεό. Να ζητάει σαν ζητιάνος από τον Θεό. Γιατί λέει κάπου ο Άγιος Νικόδημος, είμαστε λέει ζήτουλες μπροστά στον Θεό και του ζητάμε να μας δώσει πρώτα, λέει, ελθέτω η Βασιλεία Σου και όλα τα άλλα θα μας τα δώσει. Μέσα σε αυτό το χώρο ζούσαν οι Αγιονάργυροι και τουλούσαν θαύματα, έβλεπαν ο κόσμος δωρεάν, πως λέει και το τροπάριο, σκόρπιζαν τα χαρίσματα οι Άγιοι Ανάργυροι. Γι' αυτό και λέει
δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Μου κάνει εντύπωση, δεν αλλάζω θέμα, αλλά προσέξτε το. Μεγάλη εντύπωση. Διάβασα τον Άγιο Νικόδημο, διάβασα και λέει σε ένα σημείο ότι η μελέτη, λέγει, του Θεού ανάβει φωτιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και έλεγα, Θεέ μου, τόσο πολύ πηχτή αμαρτία κομμάσου που να μην την καταλαβαίνω. Και αναφέρει παράδειγμα. Θυμηθείτε, γράφει ο Άγιος Νικόδημος, βάδιζαν οι Απόστολοι στους Εμαούς. Και βγαίνει ο Κύριος μπροστά, μετά την Ανάσταση, άγνωστος, αφού είχε πάρει τη γνωστική δύναμη τα μάτια, και τους μιλούσε με βάση την Αγία Γραφή για την Ανάσταση, τη δική του. Ήταν η μέρα της Αναστάσεως. Και στο τέλος, αφού αποκαλύφθηκε ο Κύριος, είπαν ο ένας τον άλλον, ο Λουκάς τον Κλεόπα, «Βρε εσύ», στη γλώσσα τη δική μας το λέω, για να το καταλάβουμε, όταν μας μιλούσε, δεν μας έκυγε η καρδιά μέσα και μας μίλαγε με βάση το λόγο της Αγίας Γραφής. Έκαιγε η καρδιά μέσα. Των Αγίων των σημερινών ήταν πάντα καυτή η καρδιά, γιατί είχε μέσα το Πνεύμα το Άγιο Ζέων. Άλλωστε, οι Άγιοι οι σημερινοί και όλοι οι Άγιοι δεν ξεχωρίζουμε, λέει ο Άγιος Παΐσιος σε ένα σημείο, και αυτοί που δεν γνωρίζουμε τη χάνουν μεγαλύτερης δόξας από το Θεό, γιατί λέει εμείς τους δοξάζουμε τους γνωστούς, ενώ από εμάς οι άγνωστοι που είναι δισεκατομμύρια δεν παίρνουν δόξα και τιμή από την Εκκλησία. Οι Άγιοι λοιπόν ανάργυροι, με τη χάρη τη πλούσια του Θεού, με την αγάπη προς Αυτόν, και ασθένειες καλά έκανα και φιλανθρωπίες, γράφουν τα τροπάρια τους μέσα. Άλλωστε και οι άσεις που κάνανε, φιλανθρωπίες ήσαν. Εμαρτύρησαν οι Άγιοι με μαρτυρικό θάνατο το 3ο αιώνα μετά Χριστόν, για να ζουν αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι να μας τη χαρίσει ο Θεός. Αμήν.